20 Σεπτεμβρίου του 2013 ένας νέος κύκλος άνοιξε για τον κύριο Κουμπαράκη. Τέλος Σεπτεμβρίου του 2017 ο κύκλος αυτός κλείνει. Πολλές φορές, σεβασμιότατε κυρίες και κύριοι, ξεχνάμε πως η ζωή είναι απλή, όπως και οι ανθρώπινες σχέσεις, αρκεί αυτές οι σχέσεις να εκφράζονται με ειλικρίνεια. Σ' αγαπάμε, Μάνο. Καλούμε στον μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες. Αυτό προσπάθησα να κάνω και εγώ το διάστημα που έμεινα με τον αγαπητό φίλο Μάνο στην καθημερινή μου σχέση, στην καθημερινή συνεργασία. Τώρα θα χτίσει ο ίδιος τις δικές του γέφυρες και θα πάει μπροστά. Όπου και να πάει. Δεν ξέρουμε αν θα πάει στην Αιθιοπία, το παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Θα πάει μπροστά γιατί το οφείλει στην αγαπημένη του σύζυγο, τη Γεωργία, τη λατρευτή του κόρη Αλεξάνδρα. Το οφείλει σε όλους εσάς που το περιβάλλατε με τόση άδολη και ανώθευτη αγάπη. Το οφείλει τέλος και σε μένα και στην αγαπημένη μου σύζυγο για να αποδείξει, αν και εγώ ήμουν καλός δάσκαλος, που δίδαξε αλλά και διδάχτηκα πάρα πολλά άτομα. Σεβασμιότατε, σοφιλέστατε, αγαπητοί ομογενείς, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς ξεκινώντας να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να με τιμήσετε με την παρουσία σας λίγες ώρες πριν αναχωρήσω από τη Νέα Υόρκη. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω θερμά και τον εμπνευστή αυτής της όμορφης βραδιάς που δεν είναι άλλος από τον Γενικό Πρόξενο, τον κύριο Πούτρα, μαζί με τη σύζυγό του και το μικρό Διονύση. Μας κάνετε να νιώσουμε σαν το σπίτι μας, μακριά από το σπίτι μας. Αυτή είναι η πρίκα μου, η αγάπη των ομογενών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ένα πρόσωπο το οποίο δυστυχώς σήμερα δεν βρίσκεται μαζί μου για ιδιαίτερους λόγους, αλλά ευχάριστος παράλληλα, τη σύζυγό μου τη Γεωργία, η οποία βρίσκεται στην Διπλωματική Ακαδημία στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για όλη τη στήριξή της αυτά τα 4 χρόνια. Ή τον άνθρωπός μου, την ευχαριστώ για την αγάπη της και την υπομονή, αλλά κυρίως γιατί μου έδωσε το μεγαλύτερο δώρο, τη μικρή μας Αλεξάνδρα πριν από 2 χρόνια. Ξεχνάτε να μεταλαμπαδεύετε επίσης στα νέα μας παιδιά την ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, διότι μόνο έτσι θωρακίζεται και το μέλλον του ελληνισμού εδώ στην Αμερική. Κλείνοντας, σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπήρξε για μένα μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου από το να υπηρετήσω την ομογένεια. Και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι σε λίγες ώρες αποχωρώ περισσότερο Έλληνας και περισσότερο Ορθόδοξος από όταν ήρθα. Δεν θα πω αντίο, διότι σε αυτή την αίθουσα είναι μόνο φίλοι και οικία πρόσωπα δικά μου, τα οποία θεωρώ η οικογένειά μου, εις το Ιπανεδίν, και να ξέρετε ότι θα είστε για πάντα στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα εκ μέρους όλων, Θεοφιλέστατοι αρχιερείς, κύριε Γενικέ Πρόξενε, κύριοι πρόεδροι, μέτρησα 10 προέδρους απόψε εδώ, οργανώσεων και σωματείων. Είναι πολύ ωραίο ότι ήρθαμε να τιμήσουμε τον αποχωρούντα πρόξενό μας. Θα ήθελα να εκ μέρους όλων να ευχαριστήσω τον πρόξενο κύριο Κουμπαράκη για τα χρόνια που ήταν μαζί μας και τον γενικό πρόξενο, τον κύριο Κούτρα,
για τον τρόπο με τον οποίο περιέβαλε τον κύριο Κουμπαράκη και εργάστηκε μαζί. Για να, έτσι για το ευχαριστήσω, είναι for a job well done, τίποτε άλλο, κάτι μικρό. Και να λέμε, για να μείνει και να τον πάρει και μαζί του. Και τι είναι αυτό. Και λέμε κάτι να τον βοηθήσει να βάλει όλες τις πληροφορίες, όλο αυτό τον κόσμο. Ένα μήλο. Αυτό είναι ένα iPad. Το τελευταίο. Και από πίσω είναι τα ονόματα. Όλος. Ευχαριστώ.